Καλησπέρα κύριε Δελμπαλταδάκη. Καλησπέρα κύριε Κωνσταντίνα. Καλά, δόξα τω Θεώ, εσείς. Με λίγες διακοπές δυστυχώς. Λόγω σήματος. Γιατί οδηγάλω τώρα, γιατί έχω σταματήσει λίγο. Εγώ σας ακούω καθαρά πάντως. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα είμαστε λίγο καλύτερα. Πόσα χρόνια είστε στο χώρο, 30, 25, 35? 30 χρόνια. Από το 1992 ξεκινήσαμε την ιδιότητα των άντρων. Ήμουν ο πρώτος που έκανα την εταιρεία που να μαναζερεί Έλληνες αθλητές. Εντάξει, άλλα 10 πριν ήμουν σαν μέτριος αθλητής και όλο 40. Μέτριος αθλητής. Ναι, αυτό με οδήγησε στο να ασχοληθώ με το να μου θυμάμαι την ιδέα του μάνατζερ Ελλήνου. Επειδή ήμουν μέτρος αθλητής και είδα ότι δεν μπορούσα να φτάσω σε επίπεδο Α1. Βοηθήσατε όμως πάρα πολλούς. Οπότε σκέφτηκα κάτι που Βοηθήσατε όμως πάρα πολλά παιδιά από τότε. Κάτι που θα με βοηθήσει. Ναι. Βοηθήσατε από τότε όμως πάρα πολλά παιδιά να φτάσουν στην Α1. Και όχι μόνο. Ευρωλίγκες, NBA, τα πάντα. Εντάξει, αυτό εντάξει. Ήμουν τυχερός τόσο ότι σκέφτηκα κάτι που δεν υπήρχε. Ναι. Και μετά χρόνια με τα χρόνια γινόμουν και εγώ καλύτερος, πιο έπειρος και προσπαθούσα να βοηθήσω. Όταν από τα χέρια μου έχουν περάσει γενιές αθλητών που έχουν γεννηθεί από το 70, από το 75, από το 80, 85, 90, 95, 2000, ναι, είναι σημαντικό. Είναι σίγουρο θα έχεις κάνει και σωστά, αλλά θα έχεις κάνει και λάθη. Αλλά αυτά λάθη προσπαθούμε να τα μαθαίνουμε. Σίγουρα. Και να μην τα έχεις να επαναλαμβάνουμε. Έχουν περάσει γενιές αθλητών, αλλά έχουν περάσει και γενιές διοικήσεων και παραγόντων. Έχετε ζήσει και έχετε ζήσει. Εντάξει, η ζωή του παράγοντα είναι μεγαλύτερη από ό,τι του αθλητή. Ναι. Γιατί υπάρχει παράγοντα που είναι και 40 χρόνια, ενώ ο αθλητής δύσκολα να υπάρξει 40 χρόνια εν ενεργεία. Γιατί έχουμε και αυτούς τους παράγοντες που κάθονται κάπου και δεν ξεκολλάνε. Σωστά. Δεν πιστεύω να... Έχουν περάσει και παράγοντες και κομίτες που έχουν βάλει χρήματα για μια πενταετία και μετά εξαφανίζονται. Εντάξει, γενικά τα έχω δει όλα αυτή τα 30 χρόνια που ασκούν. Όλα τα πάντα. Όλα τα πάντα και μάλλον θα μας χρειαστεί καμιά 9-ωρη εκπομπή για να τα αναλύσουμε όλα και να τα περιγράψουμε. σε κάθε περίπτωση τώρα, καταρχήν να πούμε ότι είστε στη Θεσσαλονίκη, έτσι, είστε εδώ, στα μέρη μας. Ναι, έχω έρθει από χθες για να κάνω κάποιες επαφές εν ώψη των εκλογών που θα γίνουν στις 30 Μαΐου. Εκλογές στις οποίες εσείς διεκδικείτε την ψήφο των σωματείων ως ανεξάρτητος. Για το ΔΣ. Για το ΔΣ ως ανεξάρτητος. Ως ανεξάρτητος για το ΔΣ, ναι, ναι. Δεν με ενδιαφέρει θέση του Πρόεδρου. Με ενδιαφέρει να μπορέσω να μπω στο ΔΣ, το 18 μελές ΔΣ της Ομοσπονδίας. Να πούμε βεβαίως ότι αυτές οι εκλογές με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, με παράπονα, γκρίνιες, μουρμούρες, ίντριγκες και οτιδήποτε άλλο, και με τα προβλήματα του ελληνικού μπάσκετ κρίνονται ως πολύ σημαντικές, ως ιστορικές θα λέγαμε. Εντάξει, πιστεύω είναι οι πιο δύσκολες εκλογές που έχουν γίνει ποτέ από ιδρύσεις της Ομοσπονδίας. Ήταν πραγματικά εκλογές. Έτσι νομίζω ότι δεν έχω και εγώ την μεγάλη εμπειρία. Ναι. Αλλά από ό,τι βλέπω θα γίνει μια μάχη και που ήταν σημαντική για το άθλημα. Θα μπουν άνθρωποι να ασχοληθούν. Θα έχουν όρεξη δηλαδή νερά και διάθεση να ασχοληθούν. Δεν χρειάζεται και κάτι άλλο. Δεν είναι και μαθηματικά το μπάσκετ. Σωστά. Αρκεί να ασχολείσαι. Αρκεί να ασχολείσαι, να έχεις διάθεση και να έχεις και καλό σκοπό και να έχεις και γερό στο μάχη όμως. Εντάξει, το γύρω στο μάχη και η ομάδα που θα δημιουργηθεί και το πώς θα δουλεύει. Αν είναι η ομάδα σωστή και συνεργάζεται σωστά, όλα, εντάξει, το γύρω στο μάχη, εντάξει, δεν χρειάζεται τόσο. Ναι. Το θέμα είναι να νιώθουν οι παράγοντες ότι αυτά που βλέπουν να γίνονται είναι το τέλος, είναι οι προσκοπημότητες. Έτσι όπως θα δημιουργηθεί ένα συμβούλιο που πιστεύω θα υπάρχουν διάφορες φωνές, πιστεύω ότι αυτές οι προβλήματες δεν θα υπάρχουν. Ούτε οι γκρίνες που υπάρχουν τα τελευταία χρόνια. Σωστά. Τώρα, το ερώτημα το πρώτο είναι, οι εκλογές θα γίνουν? Θα γίνουν. Ναι, εγώ πιστεύω θα γίνουν. 99,9% θα γίνουν στις 30 του μήνα. Ήδη ο κ. Βασιλακόπουλος κάλεσε ΔΣ την Πέμπτη για να ανακοινώσει τις υποψηφιότητες. Και το γήπεδο θα είναι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα. Θα γίνει στο ανοιχτό του ποδοσφαίρου. Αυτό τώρα δεν δημιουργεί έτσι κάποια ερωτηματικά στον κόσμο? Σου λέει, ρε φίλε, ανοιχτό γήπεδο τώρα, τι εκλογές είναι αυτές κτλ. Αλλά λόγω της πανδημίας γίνεται αυτό, έτσι? Εντάξει, ό,τι και λόγω της πανδημίας, αλλά ό,τι και θα συμφωνήσει κάτι, θα πούμε κάτι άλλο. Το θέμα είναι ας γίνει έστω και έτσι, να τελειώσει αυτή η ιστορία, γιατί μπήκαμε ήδη στη μεταγραφική περίοδο.
όσον αφορά τα σωματεία. Τα σωματεία, ναι. Δηλαδή, δύο βιταμική είχαμε μείνει. Και πρέπει άρα να... πρέπει λίγο να τελειώσει με κάποιο τρόπο. Είτε διαζώσει είτε ηλεκτρονικά, πρέπει σε 30 μήνα να τελειώσει όλο αυτό. Έτσι νομίζω αυτό. Ναι. Επαναλαμβάνω, δεν έχω την μεγάλη εμπειρία σαν παράγοντα. Απλώ και εγώ θέλω να μπω, να δω, να βοηθήσω και να μάθω πράγματα. Ναι. Εσείς τώρα που μιλάτε με σωματεία και σίγουρα έχετε κάνει πολλές επαφές όλο αυτόν τον καιρό, τι αφού γκράζεστε, τι έχετε λάβει ως μήνυμα μέχρι στιγμής, ποιο είναι ο προβληματισμός τους, ποια είναι η αγωνία τους, είναι μόνο το οικονομικό, είναι οι υποδομές, είναι η οργάνωση, τι απ' όλα είναι. Το μεγαλύτερο θέμα που εγώ αντιλαμβάνομαι εδώ και 5 μήνες που ασχολούμαι στην έργα, είναι πρώτα το οικονομικό και μετά το κοινωνικό. Δηλαδή τα πολλά έξοδα που έχουν για να συντηρήσουν ένα σωματείο ή τις υποδομές, ναι. Συν τις μετακινήσεις και μετά είναι οι ώρες στα γήπεδα. Που είναι, τα γήπεδα είναι λίγα, οι ομάδες είναι πολλές, οι απαιτήσεις από όλους είναι πολλές και για τα αγωνιστικά του τμήματα και για τις υποδομές του. Οπότε εκεί δημιουργείται το μεγάλο πρόβλημα. Και εκεί τώρα το πώς θα λυθεί είναι μια άλλη συζήτηση που πιστεύω πιο μετά. Είναι εκεί η μέρα κατεμένη, άλλα είναι ιδιωτικά. Υπάρχει ένα μπέρδεμα. Ναι, υπάρχει ένα μπέρδεμα. Για το οικονομικό ζήτημα, βέβαια, όλη η Ελλάδα τώρα έχει οικονομικό πρόβλημα και όλοι οι κλάδοι και όλοι οι τομείς έχουν πρόβλημα οικονομικό. Δεν τα ξέρω τα οικονομικά. Δεν τα ξέρω τα οικονομικά. Τι χρήματα έρχονται στην Ομοσπονδία και τι δίνονται στις ενώσεις που έχουν διαχειριστούν. Ναι. Και όλοι δεν ξέρω αν αρκούν αυτά ή δεν αρκούν. Το θέμα είναι ότι τα σωματεία πλέον πληρώνουν τα πάντα. Στην Ομοσπονδία δεν υπάρχει κάτι. Ενώ τελειότερα που ασχολούμαι με τον Κυλισιακό. Έδινε το διπορικά. Μέχρι και κάποιες μετακινήσεις εκτός Αθηνών τις πληρώνει, έστω για 14 άτομα. Ναι. Ίσως για την γραμματεία, είτε το κεφάλι. Σωστά. Όλα αυτά που είναι επιβαρύ τα σωματικά. Αυτό μπορεί να αλλάξει με κάποιο τρόπο ή τέλος πάντων η οικονομική ελάφρυνση των σωματείων. Έτσι λίγο που το έχω σκεφτεί, λίγο που το έχω σκεφτεί εγώ όσον αφορά όχι να μας περιπτώσει όσο για την ΕΣΚΑ, την Ένωση της Αθήνας. Ναι. Σκέφτονται αυτό θέλει ένα πρόγραμμα τετραετίας, δηλαδή κάθε χρόνο να φεύγει και κάτι. Δηλαδή ένα χρόνο να μην πληρώνουν τα σωματεία τα δελτία. Τα δελτία. Δεύτερο χρόνο να μην πληρώνουν τους διαιτητές. Αλλά για να γίνεται αυτό χρόνο με τον χρόνο θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες αντίστοιχες πηγές εισόδων. Σωστά. Είτε από την Ομοσπονδία είτε από τους χορηγούς. Άρα σίγουρα το να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη δεν γίνεται. Αλλά πιστεύω σε βάθος τριετίας τετραετίας μπορεί να έχει μια ισορροπία και βελτιώνοντας φυσικά και η γενική οικονομία της χώρας. Και πιστεύω μπορεί να έχει μια ισορροπία μέχρι τις επόμενες εκλογές θα σημαίνει πλέον να μην διαβαρύνονται με τίποτα. Ναι. Όσον αφορά από την μέρα που αρχίζουν την προετοιμασία και μέχρι την μέρα που αρχίζουν τους αγώνες. Να τους έχει μείνει μόνο το θέμα των μετακινήσεων. Το δεύτερο ερώτημα που είναι κυρίως στα χείλη των φιλάθλων του μπάσκετ κτλ. Είναι καταρχήν για τον Γιώργο Βασιλακόπουλο. Θα φύγει, θα μείνει, γιατί θέλει να μείνει, γιατί παλεύει, λένε όλοι, να μείνει κτλ. Ή τέλος πάντων. Δεν νομίζω ότι θέλει να μείνει. Ακούστε. Τι έχω καταλάβει. Ναι. Ότι είναι ένα απαραίτητο όπως μεγαλώνει και του πίνει το δίπλωμα του αυτοκίνητου. Εντάξει, και νιώθει, γιατί είναι μεγάλο, αφού μπορώ να οδηγήσω. Αφού μπορώ να οδηγήσω, ναι. Γιατί μου παίρνει το δίπλωμα. Γιατί μου το κάνει. Έτσι νιώθει, πιστεύω ότι ο κ. Βασιλακόπουλος, επειδή νιώθει το μυαλό του κόβει ακόμα, παίρνει στροφές. Σίγουρα. Παρόλο που μπορεί να είναι 80 χρονών, γιατί του στερεί το δικαίωμα να είναι πρόεδρος. Ή να διεκδικεί τουλάχιστον να είναι πρόεδρος. Αφού αντίστοιχα βουλευτές πάνω σε αυτή την ηλικία. Ναι. Την αντίστοιχη πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σωστά. Και πιστεύω ότι αυτό λίγο τον έχει τσαντήσει και προσπαθεί με διάφορες κινήσεις να πικάρει την όλη κατάσταση. Εντάξει, αυτό νομίζω, δεν είναι κάτι άλλο. Και μπορεί και να έχει και δίκιο. Αν σκεφτεί κάποιος, θα πιστεύω ότι μπορεί να πει. Και έχω και δίκιο. Εντάξει, οι άλλοι φυσικά που είμαστε απέναντι και θέλουμε να γίνουν εκλογές, γιατί θέλουμε εμείς να γίνουμε Βασιλακόπουλο, γιατί για τον Βασιλακόπουλο. Μπορεί να τσαντιζόμαστε, μπορεί να αντιδράμε κάποιος άσχημα. Αλλά εντάξει, ο καθένας να καταλαβαίνει και την άλλη πλευρά. Σωστά, έτσι είναι. Μην ισοπεδώνει μόνο από μια μέρα στην άλλη. Αυτό θα έλεγα, ότι μήπως η ισοπαίδωση και το να προσωποποιούμε το πρόβλημα του ελληνικού μπάσκετ στο Βασιλακόπουλο είναι λίγο υπερβολική. Σίγουρα είναι υπερβολική μου, γιατί και εγώ το έχω ζήσει εγώ. Είμαι μέσα στους 5 ανθρώπους που έβριζα το πρωί το βράδυ για 20 χρόνια. Η μανατζάρη, η μανατζάρη. Δεν έγινε όμως ποτέ να με ενοχλήσει, είτε να με παρενοχλήσει με τον ηλυσιακό ή οτιδήποτε. Εγώ αυτό παρατηρήσα. Δεν είχα φύγει όμως και με τον Ελυσιακό. Παρατηρήσα ότι οι καλοί κερδίζανε, οι καλοί πήραν τα πρωταθλήματα παίδων ή εφήβων. Δεν υπήρχαν, ούτε με κηρύγησε κανένας παρόλο που το αφεντικό με έβριζε. Εντάξει. Νομίζω ότι τα σωματεία μερικές ώρες στο βωμό του αποτελέσματος
ψάχνοντας ίσως και ξυλαστήρια θύματα και μετά να λέμε η διαιτησία. Συνέχεια με τη διαιτησία ασχολούμαστε. Είναι τελικά η διαιτησία το πρόβλημα του ελληνικού μπάσκετ? Ποιος θα την πάρει, να την πάρουν τα σωματεία, να την πάρει ο Ισάκη? Η διαιτησία είναι το πιο εύκολο πράγμα που υπάρχει στην Ελλάδα. Υπάρχει να ασχοληθεί σοβαρά, γιατί όλοι ξέρουν τι μπορεί να γίνει και ποιος είναι ο καλός διαιτητής, ποιος είναι ο σωστός διαιτητής, το οποίος δεν επηρεάζεται. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να το ξέρει. Το θέμα είναι να πάρεις αποφάσεις. Δεν είναι η διαιτησία, είναι παιχνιδάκι. Για μένα πειράζει. Τι αποφάσεις δηλαδή να πάρει, τι αποφάσεις? Να διώξεις κόσμο, να βάλεις καινούριους, να βάζεις τους καλύτερους? Όχι αυτό να διώξεις, να διώξεις το εύκολο. Το θέμα είναι να συμμετήσεις τον κόσμο, όχι να τον διώξεις. Το να διώξεις, πετάω πόδι, κόβω πόδι, δεν είναι λύση. Ναι. Γιατί οι διαιτητές είναι σίγουρα καλοί. Εντάξει. Τώρα, αν παρασύρουν, κάνουν λάθη, μπορεί κάποια φορά να είναι σκόμπλο, μπορεί κάποια να είναι κατά λάθος. Εντάξει, όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Το θέμα είναι να συμμετήσεις και να καταλάβουν τι γίνεται. Και τι πρέπει να γίνεται για το καλό του αθλήματος. Γιατί και οι διαιτητές είχαν ξεκινήσει με 100 ευρώ πίσω, λοιπόν, με 600 το παιχνίδι. Ναι. Όταν ξαναγυρίσει στα 100 ευρώ, θα καταλάβουν ότι κάτι κάνανε λάθος για αυτοί. Εντάξει. Και μην ξεχνάμε ότι τους Έλληνες διαιτητές τους δόθησαν κάτι άλλοι διαιτητές παλιότεροι και πιο έμπειροι. Εντάξει. Σωστά. Τώρα, βλέπω ότι αυτό όπως έγινε με τους προπονητές τους Έλληνες που βοηθηθήκαν από κάποιους Σέρβους προπονητές που είχαν έρθει την δεκαετία του 90, ναι, και το εκμεταλλευτήκαν σωστά, που καθίσανε βοηθοί, έτσι έγινε και με τους διαιτητές. Εντάξει, γιατί τώρα αυτοί που μεσουράνε, οι Έλληνες που έχουν το μεγάλο όνομα προπονητές στην Ευρώπη, ήταν όλοι κάποτε βοηθοί Σέρβων. Σωστό. Αλλά κάθανε, μάθανε, διαβάσανε, ασχοληθήκανε σωστά και τώρα είναι αυτοί που ωφελούνται. Άρα και οι δικοί μας να κάτσουν δίπλα στους ξένους, οι διαιτητές. Οι δικοί μας, όχι. Οι δικοί μας, οι καλοί Έλληνες, να μάθουν τους νέους Έλληνες. Α, γιατί δεν λένε αναφέρω για ξένους. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι πολύ ακραίο, το να φέρουμε ξένους διαιτητές. Εντάξει, ναι. Το βλέπω, δηλαδή, επειδή βλέπω και τα μάτια της Ευρωλίγας, βλέπω και το επίπεδο της ξένης. Και οι ξένοι δεν είναι καλύτεροι τους δικούς μας, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Μπράβο. Οι δικοί μας παρασύρονται από την νοοτροπία, ίσως να ευνοήσουν τον ισχυρό. Να μην τους πούν τίποτα, δεν ξέρω. Όχι, από όλα μπορεί να παρασύρονται. Δεν έχει σημασία. Δεν είναι μόνο φόβος. Πολλά δεν μπορεί να σε παρασύρουν. Ναι. Τώρα, ο κόσμος επίσης, ο κόσμος ο απλός, που δεν είναι και τόσο ίσως μπασμένος εντός εισαγωγικών στα θέματα του μπάσκετ, βλέπει τρεις υποψήφιους. Σου λέει, ρε φίλε, τόση μάχη, τόση πρεμούρα, μαλώνουν μεταξύ τους ανακοινώσεις, πρωτοδικία κτλ. Για ποιο λόγο είναι η καρέκλα τόσο γλυκιά? Αυτό αναρωτιέται ο κόσμος. Γιατί σου λέει, εντάξει, ήταν ο Βασιλακόπουλος, οκ, okay, αυτός είναι τόσα χρόνια, δεν θέλει να φύγει. Μα δεν μπορούμε. Μπορεί να το ξέρει κανείς ότι είναι γλυκιά, άμα δεν την έχει γευτεί. Δεν νομίζω. Γιατί ούτε κάποιος από τους τρεις έχει κάτσει για να δει αν είναι γλυκιά. Εντάξει, ναι, είναι η διάθεση του καθενός να ηγηθεί τις Ομοσπονδίες. Ο καθένας έχει κάποιο πιστεύω και έχει τον τρόπο που αντιμετωπίζει τις εκλογές. Άλλος είναι πιο πράος, άλλος είναι πιο επιθετικός, άλλος είναι πιο ουδέτερος. Ναι. Δηλαδή, από τις τρεις υποψηφίες βλέπω ότι ο καθένας έχει ένα στυλ που ακολουθεί από την πρώτη στιγμή. Εντάξει, είναι θέμα χαρακτήρα, ίσως. Είναι θέμα τακτικής. Είναι θέμα matchmaker. Δεν ξέρω. Ναι. Δεν θα ήταν ιδανικό, ίσως και ονειροπόλο βέβαια ακούγεται, να γινόταν κάτι ενωτικό, να τα βρούνε, ρε παιδί μου, εντάξει, εσύ θες να γίνεις πρόεδρος, εγώ να γίνω γενικός. Δύσκολο, Εγώ από τις 7 Ιουλίου, δύσκολο δεν είναι. Από τις 7 Ιουλίου του 20 έχω στείλει μια επιστολή στον Πρωθυπουργό, ναι, που του ζήταγα αυτό το πράγμα, να τους φωνάξει, ότι δεν ήταν ο κ. Παπα-Νικολάου, ήταν ο κ. Γιώργος και ο κ. Πασούλας. Ναι. Να τους φωνάξει και να κάτσουν να μην γίνει ποδόσφαιρο η όλη υπόθεση. Σωστό. Να πει ο καθένας τις απόψεις τους, να μπουν μέλη και από τις δύο παρατάξεις. Τώρα το ποιος θα ηγηθεί, θα τους συζητάγανε μεταξύ τους και θα βρίσκανε μια λύση. Ας αλλάζανε ένα δύο χρόνια. Έχει. Ναι, δεν ξέρω. Αυτό όλοι θα το κάνουν τον μπάσκετ. Εγώ δεν σκέφτομαι τώρα αν θα υπάρχει αμοιβή ή δεν υπάρχει. Εγώ είμαι υπέρ της αμοιβής στο Δέλτα Σίγμα. Τα λίγα που βλέπω, εδώ πέρα είναι full time job η Ομοσπονδία. Δηλαδή αρχίζει να ασχοληθεί σοβαρά, πρέπει να ασχοληθεί 10-12 ώρες την ημέρα. Άρα κάποιος γιατί να το κάνει αν δεν έχει αμοιβή? Σωστό είναι αυτό. Έτσι όπως το λέτε, βέβαια. Άρα έπρεπε, δηλαδή, ούτε αυτό που λέει ο κ. Λέζος ή ο κ. Παπα-Νικολάου, καμία αμοιβή είναι σωστό. Ούτε ίσως και αυτό που λέει ο Φασούλας, μάλλον δεν έχει πει το αντίθετο. Να είναι όλοι χωρίς αμοιβή, να είναι όλοι με αμοιβή, ίσως δεν είναι σωστό. Αλλά ότι πρέπει να αμείβονται αυτοί που δουλεύουν, πρέπει να αμείβονται.
Βέβαια, άμα, άμα δουλεύεις και όλη τη μέρα, μα καταρχήν πρέπει να έχεις έτσι και, και κάποια υποχρέωση. Και δεν είσαι συνταξιούχος. Άμα είσαι 50 χρονών, άμα είσαι συνταξιούχος, εντάξει, ας μην κάνεις το χόμπι σου. Ναι. Αλλά υποτίθεται λόγω της ηλικίας αυτό σταμάτησε. Δεν μπορεί να είναι κάποιος πάνω από 70. Άρα δεν θα υπάρχουν και συνταξιούχοι στα νοσοκομεία. Άρα θα πρέπει κάποιοι να δουλέψουν. Σωστά. Και όποιος δουλεύει πρέπει να πληρώνεται. Το θέμα είναι αν θα βγει όντως κάτι καλό για το ελληνικό μπάσκετ, γιατί τώρα έχουμε εθνικές, έχουμε πάλι πρωταθλήματα, έχουμε τον Ολυμπιακό που λείπει, έχουμε ζητήματα. Μπορεί να μην βγει κατευθείαν αμέσως στο πρώτο τρίμηνο, αλλά σίγουρα μέσα στην πορεία της τριετίας, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτές οι ειδικές είναι για 3 χρόνια. Γιατί εκλογές πάλι θα έχουμε στην επόμενη Ολυμπιάδα. Ναι. Σίγουρα βελτίωση θα υπάρξει σε πολλά θέματα. Γιατί έχουμε φτάσει λίγο στον πάτο. Οπότε, ό,τι και να γίνει, βελτίωση θα υπάρχει. Σωστό. Το σημαντικό είναι να υπάρχει βελτίωση στα οικονομικά για να επωφεληθούν τα σωματεία. Αυτό είναι το πρώτο. Από ό,τι έχω καταλάβει. 100%. Η μπασκετομάδα εδώ, τώρα μια που είστε εδώ, τι γίνεται, τι κάνει η μπασκετομάνα, κουτσά στραβά, κάτι κάνει. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι τα πράγματα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από πριν μερικά χρόνια. Γιατί και οι ομάδες φέτος τουλάχιστον από οικονομική πλευρά ήταν τυπικές. Και σωστές. Ναι. Οπότε, αν λυθεί το θέμα των μπαν του Άρη, νομίζω ότι έχει μπει το νερό στα βλάκια στο να γίνει κάτι αντίστοιχο ότι έγινε με τον ΠΑΟΚ φέτος, που είχε μια οικονομική ισορροπία και μια αγωνιστική παρουσία πολύ καλή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Στο να είναι και οι τρεις, δηλαδή, καλοί, καλούτσικοι. Καλοί. Όχι, ναι, 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 τρεις, και να είναι και οι τρεις μέσα στις 8 ομάδες που πρέπει να είναι. Που πρέπει να είναι, σωστά. Γιατί βάσει κόσμου, βάσει μπάντζετ, βάσει προσώπου που διοικούν, έχουν δικαίωμα να είναι μέσα σε 8 καλύτερες ομάδες της Ελλάδος. Σωστά, έτσι είναι. Αν μια χρονιά γίνουν κάποια λάθη στις επιλογές παιχτών, είτε κάποιες λάθη στις αυτό συμβαίνει. Πόνητων, αυτό συμβαίνει. Αυτά συμβαίνουν. Αυτό συμβαίνει στο μπάσκετ. Εντάξει, το θέμα είναι να μην επαναλαμβάνονται τα λάθη και ιδιαίτερα με τους ξένους παίχτες που έχει καταντήσει λίγο κωμικό όλο αυτό με τους 6 ξένους. Δεν πρέπει να τους μειώσουμε. Πρέπει να τους μειώσουμε. Σίγουρα πρέπει να τους μειώσουν σε αυτούς που αγωνίζονται. Αν τους έχεις και τους βλέπεις, τους έχεις την ομάδα, ναι, αλλά η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να μειωθούν αυτοί που παίζουν στους αγώνες. Δηλαδή μπορεί να έχεις 6 παίκτες, αλλά βάλε 4. Να βάζεις 3 ή 4. Ναι. Κάτι τέτοιο πρέπει να υπάρχει. Δηλαδή κάτι τέτοιο έχω σκεφτεί εγώ, ώστε να βοηθούν και οι Έλληνες και να αναγκαστούν να παίξουν περισσότερο χρόνο οι Έλληνες. Σωστά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε. Και ομάδες στην Ευρώπη. Βέβαια, που θέλουν εκεί περισσότερους. Μέχρι και 7 μπορούν εκεί. Που χρειάζονται παραπάνω. Που χρειάζονται παραπάνω. Ευχόμαστε καλή δύναμη, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Θα βγείτε. Πρόεδρος. Στο συμβούλιο. Στο συμβούλιο. Λοιπόν, θα τα πούμε. Θα δούμε. Οι ομάδες. Καλή δύναμη, καλό αγώνα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.